Η επιχείρηση Ειρήνη, όπω έχουμε ξαναγράψει, αφορά ναυτικέ ασκήσει ανοιχτά τη Λιβύη με συμμετοχή και τη Ελλάδα. Το Γραφείο Μέσων Ενημέρωση τη Επιχείρηση Ειρήνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι η πλοίο που μετέφερε όπλα από την Ιορδανία σταμάτησε στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύη. Το θέμα είχε αναδείξει προ 20 ημέρου το Πενταπόσταγμα. Οι ναυτικέ και αεροπορικέ δυνάμει τη επιχείρηση Ειρήνη Επιθεώρησαν το Βίκτορι Ιραιόρο στι 18 Ιουλίου στα ανοιχτά των Λιβικών ακτών. Το πλοίο με σημαία η σημερινή Γουινέα μετέφερε οχήματα τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση, ορισμένα από τα οποία ήταν εξοπλισμένα με βάσεις όπλων, θωρακισμένε ασπίδε και κυβότια πυρομαχικών. Ήταν καθοδόν από το Ιορδανικό λιμάνι τη Άκαμπα και κατευθυνόταν προ τη Λιβύη. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε όταν εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων τη Ειρήνη. Το προσωπικό της Ειρήνη αποφάσισε να επιβιβαστεί στο πλοίο σύμφωνα με την απόφαση 2.292 του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην εκτίμηση ότι υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να πιστεύετε ότι το Βίκτορι Ρόρο συμμετείχε σε παραβίαση του εμπαργόπλων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης. Η επιχείρηση υπέβαλε στη συνέχεια μια αρχική έκθεση στην Επιτροπή Κυρώσεων του ΟΗΕ και το πλοίο οδηγήθηκε στη Μασαλία μέσω του στενού της Σικελίας για να εκφορτώσει το φορτίο του. Στις 2 Αυγούστου το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Μασαλίας για να συνεχίσει τις εμπορικές του δραστηριότητες. Το γραφείο τύπου υπογράμισε «Η επιχείρηση Ειρήνη βάσει της απόφασης 2292 το 2016 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των μεταγενέστερων αποφάσεων συμβάλλει στην εφαρμογή του εμπάργου όπλων των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη που επιβλήθηκε με την απόφαση 1970-2011 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της επιχείρησης Ειρήνη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει των εν λόγω ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Λιβύη. Τον Ιούλιο, εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούσαν το Βίκτορι Ρόρο, Πραγματοποιήθηκαν ραδιοέρευνε σε 74 εμπορικά πλοία και 19 επισκέψει σε πλοία με τη συγκατάθεση των διοικητών, ενώ η επιχείρηση παρακολούθησε επίση 28 ύποπτε πτήσει και συνέχισε να παρακολουθεί 25 μεταξύ αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων και 16 μεταξύ λιμένων και τερματικών σταθμών πετρελαίου. Μέσω του πυρήνα πληροφοριών για το έγκλημα, η επιχείρηση εξέδωσε σύσταση για την επιθεώρηση υπόπτων πλοίων στα λιμάνια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.